έτσι που λες, αγάπη μου. Απάντησα και στην πέμπτη ερώτηση. Πάει το ένα μάθημα. Αύριο να δούμε τι θα γίνει. Και ύστερα τη Δευτέρα και τελειώνεις για το καλοκαίρι, Το Σεπτέμβρη πια. Το καλοκαίρι δικό μας. Θα μου επιτρέπεις να διαβάζω και κάπου, Θα σου επιτρέπω. Στέφανε, αν η Άννα μείνει στο σπίτι, θα ήθελα να φύγουμε εμείς. Να πάμε κάπου αλλού. Καλύτερα στους δικούς σου. Και όταν γυρίσουμε, δεν θα ζήσεις πάλι με την Άννα. Μπορεί ως το Σεπτέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα έχει περάσει καιρός. Δεν είναι το ίδιο. Και γιατί, αγάπη μου, δεν θέλεις να ζήσεις με την Άννα? Στέφανε, ξέρεις πολύ καλά. Δεν είμαι πια παιδί όπως νομίζεις. Δεν μπορώ να τη βλέπω να τρέχει όλη μέρα και να χαριαντίζεται με το Ρώτα. Δεν έχει περάσει παρά ένας μήνας από το θάνατο του πατέρα. Η Άννα με το Ρώτα απλώς φλερτάρουν ή είναι ήδη ζευγάρι? Είμαι σίγουρη πως είναι ζευγάρι. Αυτό φαίνεται από μακριά. Αφού λοιπόν είναι ζευγάρι, δεν μπορεί να ερωτευθήκανε έτσι ξαφνικά την επόμενη μέρα του θανάτου του πατέρα σου. Η ιστορία είναι πολύ πιο παλιά. Θέλω να πω, Κατερίνα, φοβάμαι πως η Άννα με το Ρώτα συνδέόταν πολύ πριν πεθάνει ο πατέρα σου. Θυμάσαι τη μελαγχολία του πατέρα σου τον τελευταίο καιρό? Ναι. Ίσως είχε ανακαλύψει κάτι και αυτό του κάνει πολύ κακό. Ύστερα είναι και αυτές οι συνεχείς εξαφανίσεις της. Από την ημέρα της κηδείας του πατέρα σου βρίσκεται σε μια διαρκή κίνηση. Δεν ξέρω, αγάπη μου. Έχω την εντύπωση πως κάτι συμβαίνει. Γιατί δεν μου δίνει τα κλειδιά του κομμωδίνου του πατέρα μου? Πήγα να ανοίξω τα συρτάρια, αλλά ήταν κλειδωμένα. Ρώτησα τη Μαρίνα αν ξέρει που είναι και μου είπε πως τα έχει η Άννα. Τα ζήτησε από την Άννα, αλλά βρήκε μια δικαιολογία και έφυγε χωρίς να μου τα δώσει. Τώρα, ίσως όλα αυτά να είναι πολύ απλά. Μπορεί να βιαζότανε πραγματικά. Αρκετά όμως μιλήσαμε για αυτή. Περπατάμε λίγα ακόμη.